επανεκκίνηση και των βιομηχανικών προϊόντων στις Λαϊκές. Μετακόμων και βασάνων μετά από 2 μήνες, με πολλά προβλήματα, με δυσκολίες των συναδέλφων να εκθέσουν όπως ήταν πριν από το πρόβλημα που είχαμε, και προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα προβλήματα που προκύπτουν. Αυτή την Τετάρτη το 50% των εκθετών βιομηχανικών προϊόντων. Αυτή την Τετάρτη το 50% όπως προβλέπει, γιατί για να γίνει εξ ολοκλήρου θα πρέπει να πάρουν οι καθήλυνα αρμόδιοι φορείς που είναι οι Δήμοι για τις λαϊκές αγορές να πάρουν απόφαση να γίνει μια δεύτερη λαϊκή την ίδια μέρα και την ίδια ώρα σε παράλληλους δρόμους ή κάθετους δρόμους κτλ. Αν καταλαβαίνω καλά, συζητάτε δηλαδή να επεκταθεί ο χώρος της λαϊκής για να χωρέσουν κρατώντας αποστάσεις περισσότεροι εκθέτες, άρα να λειτουργήσει, να λειτουργήσει κατά 100% με τα μέτρα που προβλέπει η κυβέρνηση, τα 5 μέτρα ανάμεσα στους πάγκους και δυνατόν να λειτουργήσει εξ ολοκλήρου η λαϊκή αγορά. Αυτό το ζητάμε γιατί είναι αδικία. Τουλάχιστον τα βιομηχανικά έδη που είμαστε 2 μήνες εκτός μεροκάματου. Κάποιοι συνάδελφοι, γιατί αυτή τη βδομάδα δεν θα μπουν την επόμενη, πάνε στους 2,5 μήνες το να βγάλουν μεροκάματο, και αυτό το πράγμα δημιουργεί προβλήματα επιβίωσης πλέον στον κλάδο. Χρειάζεται να κρατάμε και τα μέτρα, έτσι να παίρνουμε. Απαραίτητος, δεν μπορούμε να μην κρατήσουμε τα μέτρα, και ζητάω από τους φορείς αυτό το πράγμα ή δυνατόν να το ρίξουν με θρησκευτική ευλάβεια, γιατί είδαμε ότι κλείστηκε η λαϊκή πριν από το Πάσχα για μία εβδομάδα, γιατί κάποιοι συνάδελφοι ή οι φορείς δεν κάναν καλά τη δουλειά τους.